Και συνεχίζουμε να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μείνε στο τηλέφωνο ο κύριος Νικολαίδης. Γεια σας κύριε Νικολαίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές και θεάτριες του Αλφα. Λοιπόν, μας τα λέγατε από την αρχή της εβδομάδας ότι έτσι θα μας πάει όλο. Βεβαίως σήμερα σκαρφαλούμε στους 42, κύριε Νικολαίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα και από ό,τι φαίνεται και μικρή παραπέρα άνοδος για αύριο Παρασκευή, ενώ Σαββάτο και Κυριακή θα έχουμε μια σταδιακή πτώση. Εκτιμούμε ότι η κατάσταση σήμερα με τη θερμοκρασία τουλάχιστον στο εσωτερικό θα φτάσει στους 42 λοιπόν βαθμούς Κελσίου. Μετά από την ψεσινή νύχτα, η οποία ήταν μια δύσκολη νύχτα, αντιλαμβάνεστε όπως και οι προηγούμενες, με θερμοκρασίες τάξεως των 26 βαθμών εσωτερικό και παράλια. Πολύ υψηλή θερμοκρασία για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να ξεκουραστεί χωρίς τη χρήση ενός αεριστήρα, ενός κλιματιστικού, κάποιας υποβοήθησης σε πάση περιπτώσει. Είναι αυτός ο αντικυκλώνας ο οποίος επηρεάζει την περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος, ας το επιτραπεί έκφραση, θα δείξει τα δόντια του σήμερα και αύριο. Α, μάλιστα. Άρα σήμερα και αύριο περιμένουμε έτσι τα πιο έντονα χαρακτηριστικά αυτού του κύματος. Εμείς ήμασταν στους 40 και προχτές ήμασταν στους 41, σήμερα θα είμαστε στους 42. Φαίνεται πάει 42-43 για αύριο, βέβαια θα δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Το άσχημο είναι ότι και στα ψηλότερα ορεινά η θερμοκρασία δεν υπολείπεται υψηλών τιμών. Αντιλαμβάνεστε το 30-31 στα ψηλότερα ορεινά δεν είναι κάτι το σύνηθες, εν πάση περιπτώσει. Σωστά. Υπάρχει και εξηγείται συνοπτικά από καθαρά μετεωρολογική έτσι, πλευρά. Είναι όμως γενικά η επίπτωση στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην ασφάλεια των δραστηριοτήτων μας και των τασών μας. Είναι δύο φαινόμενα τα οποία είναι δύο θέματα τα οποία θέλω να θίξω. Είναι η ικανότητα των ανθρώπων του κοινωνικού συνόλου γενικά αλλά και των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους να μπορούν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες και υπάρχει κώδικας ο οποίος ρυθμίζει την εργασία σε καταστάσεις σοβαρής δυσφορίας ή καύσωνα, έτσι. Το Τμήμα Μετεωρολογίας εκδίδει κάθε μισή ώρα από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα την κατάσταση στο περιβάλλον προκειμένου οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και οι εργοδότες να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι πολύ, πολύ έτσι καλά θεμελιωμένη ως νομοθεσία και ως κανονισμοί ο περιγείας και ασφάλειας νόμος και η εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον υπό συνθήκες δυσφορίας, σοβαρή δυσφορίας και καύσωνα. Και το άλλο θέμα είναι η ασφάλεια των δασών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι με την προηγηθήσα κατάσταση, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία που επικρατεί στο εσωτερικό και στα ορεινά, αλλά και με τις καθημερινές μικρές ή μεγαλύτερης έκτασης και έντασης πυρκαγιές που συμβαίνουν την τελευταία εβδομάδα. Κάθε μέρα έχουμε και ένα-δύο επεισόδια που φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Άλλα τα επεισόδια τα οποία είναι πολύ μικρότερης κλίμακας και δεν φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση πολύ δύσκολη για τα βουνά μας, πολύ δύσκολη για την ασφάλεια των τασών μας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν έχουμε κάτι άλλο να επιδείξουμε στο περιβάλλον. Είναι τα δάση μας και η θάλασσά μας. Αυτό είναι, τελείωσε. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω λίγο να πάμε σε κάτι που βρήκα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι η φωτογραφία που ανέβασε με τις θερμοκρασίες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Κύριε Νικολαίδη, είναι ουσιαστικά ένα κόκκινο παντού. Δηλαδή, αν δει κάποιος προσεκτικά αυτό τον χάρτη, είναι όλα στο κόκκινο. Μιλάμε για θερμοκρασίες, να πω για τον Καναδά 49,5. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει στον κόσμο σε αυτόν τον κλειό που μπήκαμε. Να τη βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Αγαπητού. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που επηρεάζει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ στην Κύπρο η κλιματική αλλαγή σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής συμβαίνει, καταμετρείται, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη η κλιματική αλλαγή είναι σαν παραμυθάκι. Θα έχουμε. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στον Καναδά τις τελευταίες ημέρες οφείλεται σε έναν ισχυρότατο αντικυκλώνα, ένα σύστημα υψηλής πίεσης το οποίο επηρεάζει την περιοχή εκείνη,
που έχει ως αποτέλεσμα να θερμαίνει την αέρια μάζα, έτσι, πατήστε λίγο τα χέρια σας, άμα τα πατήσετε θα δείτε ότι αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και με την υπερκείμενη πίεση πάνω στην ατμόσφαιρα. Όσο πιο ψηλή είναι η πίεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον αέρα, στο έδαφος. Λοιπόν, που έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να ψηλώνει η θερμοκρασία, αλλά σε συνδυασμό και με την σχετική υγρασία που υπάρχει στην περιοχή. Η περιοχή της Βορείου Αμερικής είναι όλη γεμάτη από λίμνες, έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη σχετική υγρασία δημιουργεί φαινόμενα καύσωνα τα οποία είναι θανατηφόρα. Όταν έχει σχετική υγρασία 60-70% και θερμοκρασία 40-45 βαθμών Κελσίου, είναι ένα θανατηφόρο που φταίει. Δεν αναπνέεις ουσιαστικά, όντως, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να αναπνέεις, το σώμα δεν μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία με το εξωτερικό περιβάλλον. Υπάρχει μια συνεχής εφίδρωση, υπάρχει μια συνεχής απώλεια ηλεκτρολιτών, υπάρχει μια συνεχής κόπωση, κούραση, να μην πούμε για την ηλίαση, να μην πούμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Που επέρχεται στο τέλος η θερμοπληξία. Είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθει ο ανθρώπινος οργανισμός σε τέτοιου είδους συνθήκες. Σκεφτείτε, εσείς δεν τα φτάσατε βεβαίως, σκεφτείτε τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, οι οποίοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια μετά την εισβολή στις χώρες του Αραβικού κόλπου. Μάλιστα. Αυτοί που εργάζονταν στη Σαουδική Αραβία στο μέσο της ερήμου με θερμοκρασίες 50 βαθμών Κελσίου και υγρασία 0%, ζούσαν, έλεγαν, καλύτερα από αυτούς που εργάζονταν στην παράλια στο Κατά, στα παράλια βασίλεια της Μέσης Ανατολής, όπου η θερμοκρασία μπορεί να ήταν 35 βαθμού Κελσίου, αλλά η υγρασία ήταν 90 και 95%. Mm. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εργαστούν. Είναι όλα μαζί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όντως. Λοιπόν, θα κρατήσουμε και τις συμβουλές που δώσατε για τον κόσμο και που εργάζεται έξω. Βεβαίως θα πιαστώ και με αυτό που λέτε για τα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα που καθημερινά έχουμε αρκετά, άλλα τα βλέπουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, μέσα από τις ειδήσεις, γιατί είναι μεγαλύτερα και κάποια άλλα απλώς δεν τα ανακοινώνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έχουμε και σχετικό θέμα, κύριε Νικολαίδη, σήμερα, γιατί θα πρέπει κιόλας να υπάρχουν και πληροφόρηση και καταγγελίες να γίνονται, έτσι ώστε οι εμπριστές να τους βρίσκουμε και να μπαίνουν οι ποινές που πρέπει να μπαίνουν για να μην ξαναγίνει αυτό το κακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι κρατούν ομέρτα και δεν μιλάνε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή